σας εξασφαλίσομεν. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Απόψε πίναμε και πίναμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην καληνύχτα σας. Buongiorno. Πομίναμε. Ήρθα. Τα όνειρά μας σαν τα καρβούνα σβηστά. Πάτσι, 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 πάτσι. Μας ένα πέλαγο μπροστά. Και η ζωή μας ένα πέλαγο μπροστά. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας και πάλι κοντά σας. Είμαι ο Λάμπρος Παναγιώτου και είμαι ο παντός καιρού. Αν είναι μέρα, αν είναι νύχτα, άγρια μεσάνυχτα, εγώ είμαι κοντά σας. Ψάξτε με για να με βρείτε. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Τώρα είμαι και πρωινός. Τρεις λαλούν και διαχορεύουν. Τα κοκοράκια μας ξυπνάνε από εδώ και πέρα στις 11 κάθε Δευτέρα. Ω, έκανε και ρήμα. Ανέστης Κόνιαλης, δικό σας, ήχος. Μας κυνηγήσαν και μας κατηγορήσαν. Δέκα φορές, δέκα φωτιές. Λοιπόν, δοκιμάζουμε για αυτή την ώρα να δούμε πώς θα πάμε. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Δεν ξέρω ποια ώρα να πρωτοπαίξω. Με έχετε τρελάνει, με θέλετε πάντα κοντά σας. Δεν γίνεται. Άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος είσαι και λιγάς. Πόσα να σηκώσω στις πλάτες μου. Εγώ και ο Βενιζέλος. Και ο Πύρος Δήμας. Άγιε Πέτρο, μπονγκιόρνο και σε σένα. Καλημέρα στο Βατικανό. Ρώμα, Μπάτσι. Λοιπόν. Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι, είπαμε λιγάκι σήμερα, δεν πειράζει, θα παίξει η επανάληψη. Αν και στην επανάληψη λέω διαφορετικά πράγματα, εσείς μείνετε κοντά μας. Αφήστε τον τράκα και ελάτε εδώ. Κιτρινιάριδες, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, νοσοκόμες, γιατροί, προλετάροι, ξυπόλοιτοι πλέον του κολονακίου, συνδεθείτε μαζί μας, κάντε ζάπινγκ, ίντερνετ, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, κοντά σας, κοντά σας. Τελείωσα. Μητσοτάκη, 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 στο γούρι μου. Κάποιος μου πήρε το βιβλίο του Μητσοτάκη, είχα και αφιέρωση να το φέρετε πίσω, παρακαλώ. Ναι, για μένα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κυρίες και κύριοι, θα λίγο πρωινό σήμερα, δεν πειράζει. Ανεβασμένος. Θα ξεκινήσουμε που λέτε, γιατί με τον Πουλόπουλο, για να σας πω μια καληνύχτα στην καλημέρα σας. Όπως έκανε ο αγαπητός αντιπρόεδρος της Βουλής, όπως σας είχα υποσχεθεί, Γιώργος Καλαντζής, παρακαλώ. Έκανε τη νύχτα μέρα. Και τη μέρα σκοτεινιά. Έχασαν τα αυγά και τα καλάθια της Ελλάδας τα παιδιά. Περιμένετε, μην βιάζετε, μην βιάζετε, μην βιάζετε. Παρασκευή, ώρα 12 το μεσημέρι. Να, ο ήλιος, τέτοιος ήλιος πάνω, ψηλά στο βουνό. Λοιπόν. 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Γεια σας, γεια σας, χαρά σας και καλό βράδυ να έχουν τα μεσημεριανά σας. Για να μην λέτε πως σας κοροϊδεύω. Πάρτε Γιώργο Καλαντζή, 12 το μεσημέρι, καληνύχτα να μας πει. Πάρτε Γιώργο Καλαντζή, 12 το μεσημέρι, καληνύχτα να μας πει. Καληνύχτα λοιπόν κυρίες και κύριοι, στην καλημέρα σας. Ο αντιπρόεδρος δικό σας. Είναι τόσο ανοιχτός ο υπουργός. Ο υπουργός είναι τόσο ανοιχτός και καλό πρόεδρο που σας απαντήσει.
Η επίκαιρη ερώτηση αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτού Σερών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κυρίας Κόλλια Μαρίας, προς τον Υπουργό Οικονομικών, όπως και η ερώτηση του βουλευτού Αττικής Δημοκρατικής Αριστεράς κυρίου Βασίλειου Οικονόμου προς τον Υπουργό Οικονομικών, δεν θα συζητηθούν. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα νοτιτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας, αφού ξαναγήθηκαν στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, 47 μαθήτριες και μαθητές και 3 εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Κιθείων, το οποίο φιλοξενείται στην Αθήνα στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος που οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής. Καλώς ορίσατε. Έχω τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το Δελτίο Επικαίρων Ερωτήσεων της Δευτέρας 31 Μαρτίου του 2014. Θα κατατεθούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Στο σημείο αυτό θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους, από το σώμα, την άδεια να λύσουμε τη συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων και η συνεδρίασή μας θα γίνει η επόμενη τη Δευτέρα 31 Μαρτίου του 2014 και ώρα 18:00 το απόγευμα με αντικείμενο εργασιών κοινοβουλευτικό έργο. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων και η συνεδρίασή μας θα γίνει η επόμενη τη Δευτέρα 31 Μαρτίου του 2014 και ώρα 18:00 το απόγευμα με αντικείμενο εργασιών κοινοβουλευτικό έργο. Καλό σας βράδυ. Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Είμα, το μεσημέρι 12. Καληνύχτα, μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι. Buonanotte, Giorgino, Giorgino. Τι μεταγραφή είσαι εσύ. Φαρμακοποιός, κυρίες και κύριοι. Πήρε κι αυτός λιγμένα του Άδωνη. Έχασαν τη μέρα, έχασαν τη νύχτα. Δεν ξέρουν αν είναι μέρα νύχτα. Δουλεύουν μερό νύχτα. Κοκκίνη τα βγει. Ανούλα! Φέρ' τον καρβέλα εδώ! Που λέτε, κυρίες και κύριοι, έφυγαν άρον-άρον τα παιδάκια από τα θεωρία, μη χάσουν το τραγκέτο για τα κύθυρα. Καληνύχτα τους λέει ο άλλος, βρουπ, έκοψαν πέρα τα παιδιά. Σου λέει, πότε νύχτωσε. Είχαν κλείσει και τα στόρια εκεί, τα κλείσανε. Τέλος η Βουλή. Νύχτα. Άρε Γιώργο, σε μπέρδεψαν οι μουτζούρες του Γανοτζή. Καλατζής είσαι εσύ ή Γανοτζής, τι είσαι. Γανοτζής είσαι. Άρε καλή. Ο Γανοτζής. Χαλκόματα γανώνω. Ρνο, μπονανότε. Καλημέρα στην καληνύχτα σας. Γι' αυτό ήρθα σήμερα κοντά σας. Μπερδεύτηκα κι εγώ. Τα κοκοράκια μου ήρθα να βρω. Θα βρίσκω σήμερα. Τι έχω πάλι. Ο Γανοτζής. Περίπια τίποτα αυτές. Τοι. Γανοτζής περνώ, διαβαίνει την καρδούλα μου μαραίνει. Όι με Γανοτζής. Ναι, κυρίες και κύριοι. Γανοτζή κατέβα κάτω. Μπις, μπις, μπις. Μπράβο λοιπόν στον κύριο Πρόεδρο, γιατί μας απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι για τους βουλευτές δεν υπάρχει ούτε νύχτα, ούτε μέρα, ούτε πρωί, ούτε απόγευμα, ούτε βράδυ. Είναι παντός καιρού, επί 24 βάσεως, δουλεύουν σκληρά, μοναδικά για όλο το έθνος. Έρχεται, έρχεται η Φράου Μέρκελ. Έρχεται, Συγγνώμη από το, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Ζικόμεν dich zu holen. Niemand will dich finden, du bist bei mir. Έρχεται, κυρίες και κύριοι, να σου πω γιατί έρχεται η κυρία Μέρκελ. Έρχεται για να μας πει ότι θα βγούμε στις αγορές. Ναι, θα έρθει εδώ να δώσει χαρητήρια. Έρχεται η κυρία Μέρκελ. Willkommen, willkommen. Χαρ.
γη και παγανιά. Μέρχεται η Μέρκελ, έρχεται παιδιά. Για τον πολύ συλλογισμό έχασε το λογαριασμό. Για από τον πολύ συλλογισμό έχασε το λογαριασμό. Απρίλη, Απρίλη, δεν είναι πρώτα Απριλιά, κυρίες και κύριοι. Έρχεται. Να προλάβουμε να φάμε τα αρνάκια, δεν μας το πάρει αυτό. Ανέστη Σκόνιαλης, κυρίες και κύριοι, έχει κέφια το παιδί. Ο Χάρος είχε παγανιά, έρχεται η Μέρκελ, βρε παιδιά. Δεύτερη φορά. Κλεφτά, κλεφτά ο σιδεράς, ο σιδεράς και του υπέλογια της χαράς. Ο Χάρος βγήκε, βγήκε παγανιά. Έρχεται η Μέρκελ, έρχεται παιδιά. Πάμε να δουλέψουμε λίγο. Έλα, έλα, έλα. Τέλος, 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 τέλος. Δουλεύουμε σοβαρά τώρα. Έλε, Είμασταν στην Επιτροπή Εμπορίου. Η αίθουσα κατάμεστη. Συζητούσαν βέβαια τα νομοσχέδια για αρκετές ώρες. Οι δύο βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ δεν έλεγαν να τελειώσουν. Να σου πω τη μία ή τη δεύτερη. Η μία την Κατριβάνου, η άλλη ποια ήτανε. Που μιλάει λίγο. Ζήκο Σταντοπούλου. Κάποια στιγμή. Τρίκαλα, τρίκαλα, λαχτάρισε ο άλλος. Τα μήλος. Κάθεται στην πόρτα, λέει. Δεν έχει την πλάκα κάτι στο μέσα, ρε, λέει. Έτσι ακούν οι βουλευτίνες. Τρελάθηκαν. Μαζέψε τον, λέει, κύριε Βρυβιδάκη αυτόν. Δεν μπορώ να το μαζέψω, λέει ο Βρυβιδάκης. Γιατί, κύριε, είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Εμείς, λέει, η ζωή, δουλεύουμε. Συγγνώμη. Δεν ήρθαμε εδώ να πάρουμε τα 75 ευρώ, λέει, που ήρθε ο κύριος Ταμήλος. Είχε βαρεθεί ο Ταμήλος και λέει, τελειώνεται. 75 ευρώ, πώς θα κάτσω, λέει. Είχε 5 ώρες, 6 και συζήτηκα ακόμη. Λέει, πρέπει να το μαζέψω. Δεν μπορώ να το μαζέψω. Γιατί του λένε δεν μπορώ να το μαζέψω. Γιατί λέει, μιλάει εκτός του μικροφόνου. Άρα λοιπόν δεν ακούστηκε. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα. Ρε, πονηρός ο βλάχος ο Ταμήλος. Έφυγε το μικρόφωνο και του είπε, λέει, έχουμε και άλλα πράγματα. Βουλευτές είμαστε. Εκεί όμως παρέμειναν οι δύο βουλευτές. Ο Ταμήλος έφυγε. Τα 75 ευρώ τα πήρε. Τέλος πάντων δεν υπάρχει τίποτα. Ψυχούλα μας, ψυχούλα μας. Τώρα έχουμε και συγκινητικές ειδήσεις σήμερα. Σας έχω πράγμα γιατί ήρθα κεφάτος. Είναι κεφάτη η γυρίζα του Τατσόπουλου. Είναι κεφάτη η γυρίζα του Τατσόπουλου. Τι είναι αυτά πρωί-πρωί. Μα. Τον κακό το δρόμο και την ευκολή ζωή. Ήρθα κοντρά με τον νόμο ξαφνικά ένα πρωί. Έλα! Πονάτε! Όχι! Ανεβείτε, ανεβείτε! Απογειωθείτε! Λεφτά δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως. Στο κελί 33 είχαν στο κορίδαλο. Είχα ματιά 13. Ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Σύλληψη, σοκ, δημοσιογραφίνας, όχι δημοσιογράφου, του ελεύθερου τύπου για έκφραση γνώμης. Δεν είχε δουλειά να κάνει η κυρία Μακρύ. Της τη σφύριξε, έκανε μήνυση δημοσιογράφο και τους πήγε όλος μέσα παρόν λίγο. Ψεκασμένη! Με ο μικρογιώτα, με ο μικρογιώτα, δεν πάω φυλακή εγώ. Εσείς το είπατε, δεν μας ψηκάζουν, ο αρχηγός σας. Ρε Ραχήλ, σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, σε κάναμε φίρμα. Σ' βάλαμε τον παπαγάλο, σ' βάλαμε χωρίς παπαγάλο. Άρχισε μηνύσεις, τώρα θα έχουμε άλλο. Έτσι δεν θα κάνεις. Μα μετανιώσα πίκρα. Και φυλακή, και φυλακή, θα πάμε για τη Ραχήλ Μακρύ. Πονάμε. Τη Ραχήλ την αγαπάμε. Έτσι δεν θα κάνει. Καλά, και όπου τα ίδια κάνει ο Καμένος. Καλημέρα κύριε Καμένε, μείνεις, δεν το πεις καλά. Καληνύχτα κύριε Καμένε, μείνεις, δεν το πεις καλά. Τι γίνεται, πώς πάει, αυτά, α, μείνεις, δρόμο. Στα δικαστήρια την προχθές
6 ώρες. Είχε κανένα δεκαριά μηνύσεις, Βήμα, Νέα. Εμένα δεν με πήρε ακόμη σειρά γιατί είναι φίλος μου. Με συμπαθεί ο γιος του εμένα, γι' αυτό δεν. Ο Νίκος. Βλέπει τρεις λαών και δύο χορεύουν. Μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι το γιο καμένο, αλλά ξέρεις, πες μπαμπά τίποτα. Δεν μας ψεκάζουνε, να σοβαρευτούν. Κυρία Ραχίλ, δεν είπα άνθρωπος τίποτα. Ενδεχομένως και να αποδόθηκαν λάθος αυτά που. Γιατί όντως μπορεί. Ψάξαμε να βρούμε τα πρακτικά από την Επιτροπή Εμπορίου, όπου εκεί σκοτωθήκατε όλοι μαζί. Και εκνευρίστηκαν οι δύο βουλευτές της Χρυσής Αυγής, είχαν φουσκώσει φλέβες τους. Μάθαμε, πληροφορίες λέγανε ότι εσείς είπατε βάζετε αθώο στη φυλακή, αλλά αυτό το αθώο δεν πήγαινε στους Χρυσαυγίτες. Εκνευριστήκατε, είπατε αλήτες, χούντα την κυβέρνηση, εντάξει. Δηλαδή, ενδεχομένως να το απέδωσαν λάθος, θα πάει φυλακή η συνάδελφος. Όσοι αγαπάμε, γιατί χαρά. Ένα κονταράκι. Άντε, συγκεντρώστε χρήματα τώρα. Να βγάλουμε την Δέσποινα απ' έξω γιατί ενόχλησε την κυρία Μακρύ. Κυρία Μακρύ, εντάξει, εγώ σας εκτιμώ, αλλά η κατάσταση είναι τραγική πλέον. Πρέπει να δείτε αν ο ψεκασμός αυτός έρχεται είναι για το δάκο ή είναι για τους ανθρώπους. Λυπάμαι, σας αγαπάω, επαναλαμβάνω, αλλά η κατάσταση είναι τραγική. Ζήστε το όνειρο, ρε! Ζήστε, ρε! Ζήστε το βουλευτιλίκι, ρε! Ζήστε, ρε! Ζήστε, ρε! Ζήστε, να πώς το ζει! Παραμυθάκι μου, παραμυθάκι μου! Ζήστε, ρε Ραχίλ! Είσαι ωραία! Είσαι νέα! Χωρίς χρέη! Ζήστε όπως το ζει το παιδί! Το παιδί που θα ξαναβρει τέτοια εξουσία! Όλα Ναπολέον λέει! Ποιος Ναπολέον? Ζέρβας! Ναπολέον Λαμπάρδης! Αλλά είναι λίγο αντί για έτσι, μας βγήκε έτσι. Αυτός είναι κυρίες και κύριοι, συνέντευξη τύπου διακαναλική! Έκολο! Έκολο! Λο! Και τι μας είπε? Για άλλη μια φορά έδωσε συγχαρητήρια στους βουλευτές του, ιδίως σε αυτούς της νέας γενιάς που σήκωσαν το βάρος για να σώσουν την πατρίδα. Βενιζέλο, πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Δεν σήκωσαν οι νέοι βουλευτές το βάρος, γιατί οι νέοι βουλευτές το βάρος που σήκωσαν είναι τα 6.000 ευρώ που παίρνουν κάθε μήνα. Το βάρος το σήκωσε ο λαός. Το βάρος το σήκωσε η Κυρακούλα που βλέπει τράγκα το πρωί με το βράδυ. Το βάρος το σήκωσε ο Κυριάννης, ο Κυριώργος, ο ομολογιούχος που είπε στον Άδωνη μου πήρε τα λεφτάκια μου, αλλά δεν το έλεγε στον Άδωνη, το έλεγε στον Άδωνη, το πει σε εσάς. Αλλά εσείς με τον Άδωνη τα κοιμιάς τώρα, στα αδερφάκια. Αυτά! Παραμυθατζής! Hey! Αφιερωμένο στον πρόεδρο, τον μεγάλο πρόεδρο της μεγάλης ιστορικής πράσινης παράταξης. Αφιερωμένο! Και στην εφημερίδα, και στην εφημερίδα. Άντρας βαρύς και ντερντιλί. Τζόρτζιο, το Βεσέι, Γιώργο. Τον Παπανδρέο ψάχνουμε. Τον είδατε πουθενά? Δεν κάνω κράτη πουθενά. Δεν λογαριάζω κι ούτε ρίχνω τεμένα. Δεν κάνω κράτη πουθενά. Φλερτάρει ο Τσίπρας λέει με τη Χρυσή Αυγή. Μα εσείς φλερτάρετε, κύριε Βενιζέλο, μου εδώ και χρόνια. Με τη φτώχεια, τη δυστυχία, την κακομοιριά, την απονιά, την αφραγία, την αναδουλειά. Εσείς που φλερτάρετε μόνο τα υπόλοιπα, άσχε το Τσίπρα για να φλερτ. Σας είπα και πάλι, για αλλού ξεκινάω ενίοτε και αλλού με βγάζει ιστορία. Αφιερωμένο σε όλους τους παραμυθάδες της ζωής μας. Hey! Στο κουμπάρα από τον Ηλία, άσχετο. Δεν είναι η παραμυθάτζη σου, Ηλίας, εγώ είμαι! Ο Ανέστη σήμερα έχει κέφια γιατί προχωράει, έρχεται η Ανάσταση! Αναστήθηκε! Ήταν πεθαμενατζής και ανέβηκε πρωί-πρωί! Ο Λάζαρος, δεν είναι ο Ανέστης, είναι ο Λάζαρος! Κι όταν αρχίνησες να κλαίς. Όλα αυτή τη φιγούρα ξέρω. Πήγα και στο Καρταβέλα, χωρίς μαγική. Σάββατο βράδυ, μην το χάσετε. Είναι σαν το κολλάει, άμα το πάρεις. Είναι σαν την Παρθένα, άμα δεν τη φλήγα, δεν ξέρω να σταματάει. Τι είπα τώρα, κλακ, 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 κατ, 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 κατ. Λες και έχει αγάπη για τρία. Ευχαριστούμε προσωπικά, να ευχαριστήσω κι εγώ. Όλη η Ελλάδα ευχαριστεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τους μεγάλους αγώνες που έχει κάνει εδώ και τόσα χρόνια για να μπορέσει να σώσει αυτή τη χώρα, να δούμε φως στο ξέφωτο, στο ξέκλ,
στο κατάκολο, παντού, από την καρδιά μας, να παίρνει ο Θεός από εμάς χρόνια για να δίνει του Προέδρου, για να αυτή η χώρα πρέπει να έχει τέτοιους ηγέτες. Αργά ή γρήγορα, όλοι θα παραδεχτείτε ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος έβλεπε πολύ μπροστά. Απλώς εμείς δεν μπορούσαμε να δούμε πού πηγαίνει. Ωραίο είμαι τώρα στη μέση. Μπράβο, Ανέστη, ωραίο πλάνο έχεις. Μητσοτάκης. Να το ήρθε. Δεν πειράζει. Υπάρχει κάποιο λίγο σαμποταζονιότητα, αλλά εγώ όταν είσαι φίρμα θα πετάξεις αργά ή γρήγορα. Είτε σηκώψεις τη μέση ο Ανέστης, είτε από εδώ, είτε από εκεί, είτε από εκεί. Παντού είσαι από πάνω μέχρι κάτω, είσαι διαμάντη. Είσαι διαμάντη, είσαι και ρουμπίνι. Πάμε κυρίες και κύριοι. Αχ, ψυχούλα μου, ψυχουλάκι. Ψυχούλα. Όποιος προλαβαίνει το βαράει, μωρ, το βαράει. Όποιος προλαβαίνει, μωρ, βρήκαν τον ανθρωπάκο, μωρ, την αγώνα, μωρ, τρομάρα του. Επιζητηρεί όλη την ώρα, στη Βουλή. Θεό του κουστάκι του κατζηδάκι, λέω, τρομάρα, ψυχούλα. Τι του βαράτε, μωρ, τι του βαράτε. Έρχε τσακαλό, πως του βάρεσε, το τσάξι. Ο κόσμος πως μετρώ μαζί. Δεν ήταν για σένα αυτός ο κόσμος, Κωστή Χατζηδάκη. Είσαι καλό παιδί, είσαι Ευρωπαίος στην ψυχή, είσαι Ευρωπαίος. Μιζιθράδες Ολλανδοί, ξινόγαλα στη χώρα ποτέ δεν θα μπει. Ψυχούλα μου, πάρε μ' από εδώ μέσα. Τι τραβάω το παιδί, μωρέ. Φρέσκο και λαταριστό. Πίνεις γαλατάκι, κατσικίσιο εδώ. Χατζηδάκης γράφει, 7 ημερών το γάλα. Και ο τσακαλώτος πάει τον βρίζει, ρε. Πάει τον βρίζει ο Άγγλος, ρε. Το αγγλάκι με τα σπαστά ελληνικά. Βρίζει το Κρητικόπουλο με την καλή καρδιά, ρε, με την καλή, ρε. Έκανε αγώνα για τη Μιζήθρα, για το Ξινόγαλα, για το Τυρόγαλα. Μιζηθράδες Έλληνες. Ούτε αριστερή δεν αλλάζει με τίποτα εσείς. Τσάκαλε τσακαλώτο. Αυτός ο κόσμος μοιάζανε μαζί και μια σερή. Αυτό θέλω να κάνω μια πρόβλεψη και να θυμίσω στον κύριο Βορύδη, πριν μας ξαναπεί ότι είμαστε Κασάνδρες, ότι λόγω του σχολείου που έχει πάει έπρεπε να ξέρει ότι το ηθικό δίδαγμα των αρχαίων είναι ότι η Κασάνδρα είχε πάντα δίκιο και οι Έλληνες δεν την ακούγανε. Νομίζω αυτό ήταν το ηθικό δίδαγμα. Ότι στο πανεπιστήμιο που ήμασταν είχαμε το ρητό ότι τα ορθόδοξα οικονομικά, ο πιο κατάλληλος φοιτητής είναι κάποιος που είναι αρκετά έξυπνος να τα καταλάβει και αρκετά αφελής να τα πιστέψει. Και ο κύριος Χατζηδάκης είναι ένας τέλειος φοιτητής. Δασκαλοί μου, με είχανε, μη πρέξει και μη στάξει. Είναι ένας τέλειος φοιτητής ή είναι αφελής. Κύριε Τσάκαλε Τσακαλώτε, τι μας κάνετε εδώ. Έδωσε έναν αγώνα, ωραίο, όμορφο, μοναδικό, στη Βουλή, μέχρι και τρία λεπτά πριν υπογραφή το πολυνομοσχέδιο. Τσακωνόταν με τους Ευρωγαλάδες, τους Ολλανδούς, με τους Ξινογαλάδες, τους Ευρωπαίους, για να μπορέσει η Ελλάδα να φάει φρέσκο γάλα 7 ημερών. Και πας και λες ότι είναι... Πώς το λέτε, χαμένο. Το ελληνικός αρχίζει και το πιάνει καλύτερος ο Τσακαλώτος κάθε μέρα, καταλαβαίνω. Είδες, αυτή είναι η προπόνηση της αριστεράς. Κάθε μέρα που περνάει, ο σκιώδης υπουργός, είναι σκιώδης υπουργός ο κ. Τσακαλώτος οικονομικών, γίνεται καλύτερος στην Κουμουνδούρου. Φερετροπείο. Τι είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτό, τι όνει είναι αυτό. Φερετροπείο. Για κάστρο. Φερετροπείο. Να κύριε Σεγγύρη. Ρήτρα
μακάβρια, αλλά και εκδικητική. Αφορά όμως μόνο τις γυναίκες η είδηση αυτή. Σας αγαπάμε, ε. Πρώτα μας στέλνουν στον Άγιο Πέτρο, μετά κλαίνε εν χορό για τον αποδημήσαντα στον ουρανό. Πρώτα μας στέλνετε με 7 παπάδες μπροστά τα ξεφτέρια και τα τευτέρια και μετά κλαίτε εν χορό για τον αποδημήσαντα στον ουρανό. Λέμε για τις γυναίκες. Μίλαγα προθέσεις και με ένα βουλευτή. Σου πω ποιος είναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο μπασκεμπολίστας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κικίλας ο Βασίλης, που είναι και γιατρός. Λέει, έχετε δει καμιά γυναίκα εσείς να φεύγει πριν από τον άντρα. Γιατρός. Καλά είπε. Εμείς πάμε πρώτοι. Ισχάλλουν βέβαια. Σας αφήνω να τεμωρούνται. Αλλά, κυρίες μου, κυρακούλα, η είδηση αφορά τώρα. Ας τον τράγκα εδώ. Όποιος γελά τελευταίος, γελά καλά. Και ο πεθαμένος της Τρόικας έχει πλέον και αυτός μιλιά. Θα σας εξηγήσω. Τι εννοώ. Δημήτρης Στρατούλης. Οι άθεοι όλοι, οι αριστεροί. Αυτοί δεν φοβούνται ούτε θανάτου. Έκανε ερώτηση στον κύριο Κεγκέρογλου. Αλλά ο κριτικός του Πασόκ, υφυπουργός εργασίας, πήρε ο Άγιος Πέτρος. Ναι, Άγιε Πέτρε. Είμαι σε εκπομπή, Άγιε Πέτρε. Θα πάρω γιατί... Με πήρα και σπέτω. Τώρα λέω για τις αποζημιώσεις, ναι, για τις γυναίκες. Έλα, ξάδερφε, σε παίρνω σε λίγο, άντε, γεια. Ξάδερφός μου ήταν, ένας Πέτρος. Μπερδεύτηκε αυτός μου. Μπερδεύτηκε και αυτός ο κακόμερος με την ώρα. Μία έρχομαι 11, μία 10, μία 3 απόγευμα. Να σου πω κάτι, είμαι παντός χερό, όποτε μου πει ο Μάκης, έλα, έρχομαι. Θα βρω την πόρτα κλειστή, θα ξανανοίξω. Λοιπόν. Έλε, ο Στρατούλης, αυτό είναι το επόμενο βίντεο. Ανέστη, περίμενε λίγο. Θα δώσουμε τώρα αυτή την είδηση τραγική, μακάβρια, που λέει για, το... λέει για τους νεκρούς. Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί, όσο κι αν κλαις δεν ωφελεί. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, οι νεκροί μπορεί να μην ζωντανεύουν, αλλά πλέον ξέρουν πού θα αφήσουν τη διαθήκη τους. Στη διαθήκη μου, χάρης Αλεξίου. Λοιπόν, ακούστε τι ερώτηση του έκανε ο Στρατούλης, ο άθεος του Κεγκέρογλου. Αλλά ο κριτικός σφύριξε αδιάφορα. Καλαματιανό. Απ' την Κρήτη Καλαματιανό σφυρίζει. Εδώ κοίτα. Ρωτάει. Και γιατί δεν πήρε απάντηση. Ρωτάμε κι εμείς και θα γίνει και ρεπορτάζ αυτό. Τέτοιο. Λέει. Το χειρότερο κύριε Υπουργέ είναι τα πρακτικά της Βουλής. Να μην λέω ότι σκοροϊδεύω. Πρακτικά της Βουλής. Τόι, πιάστε σίδερο, πιάστε ξύλο τώρα. Χτυπήστε ξύλο. Το χειρότερο, λέει κύριε Υπουργέ, είναι ότι έχει μπει μία μακάβρια ρήτρα. Μία ρήτρα θανάτου που λέει ότι. Εάν ο ασφαλισμένος, ακούστε καλά, ή ο συνταξιούχος δηλώσει πριν το θάνατό του, να μου δεις, Χατζηφωτίου Ζάχο, ότι θέλει να μην μεταβιβαστεί αυτή η σύνταξη στη γυναίκα του και στα παιδιά του, τότε θα παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη σήμερα. Όσο κι αν κλαις, δεν ωφέλει. Την τόση αγάπη. Hey! Αυτό το Σάββατο δεν έχω εκπομπή. Μην ξεχάσετε, είμαι στο Καρταβέλα, 11 η ώρα. Όλοι καλοί χωράνε. Πήγα εκεί, πέρασε από εκεί. Μετά πάω και λίστο. Άξιο, πάω και παντού, πάω σε όλα τα κανάλια. Όποιος προλαβαίνει, είμαι καλή. Όπου κάμος και γιορτή, ο Λαμπράκης πρώτος. Και οι νεκροί ζωντανεύουν, και οι νεκροί. Οπ. Βγάζουμε σκυλές έξω και λακκόσμος. Λοιπόν, θα μας απαντήσει εδώ ο κύριος Κεγκέρογλου. Υπάρχει αυτή η ρήτρα θανάτου, αυτή η μακάβρια ρήτρα. Αν υπάρχει, τότε γυναίκες, προσέξτε γιατί δεν βλέπω να παίρνετε σύνταξη ούτε για ψωμί. Τη διαθήκη και το μερίδιο δοθεί του καθενός. Φάρα νεκροθάφτη, δεν θα πάρεις τίποτα ούτε πριν ούτε μετά. Θα σε πάμε πριν εμείς. Γυναίκες, προσέξτε τι σας κάνω τροϊκά. Θα σας αφήσω χωρίς λεφτά. Αν ποντάρετε να μας στείλετε από εκεί, στον έξω από εδώ, γελιέστε.
Η διαρθήκη θα γράψει σημαίες και συνθήματα. Να μην πάρει τίποτα. No, 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 no. No money, no honey, no πιάνει. Ούτε για φραπέζα θα έχετε. Όχι, κάθεσε όλη την ώρα. Μας στέλνετε μάσα στον έξω από εδώ και κάθεσε εσείς με το πόδι από τα 60 μέχρι τα 100 νίκους παίρνετε στην ταξούλα. Και μας έχετε στείλει πριν στα 60, είμαστε 4 όλοι. Εγκεφαλικά, καρδιές, πνευμόνια, σηκώτια και τι άλλο. Έντερα. Σαν αρνάκι πηγαίνουμε. Μουρ, 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 σκάει ο άλλος. Τέλος. Μουρ, 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 τέσσερα ο άλλος. 10 γυναίκες, ένας άντρας. 19 γυναίκες, 2 άντρες. Ωραία αναλογία έχουμε. Εδώ. Να μας απαντήσει ο Σκεφτούλης, ο Στρατούλης. Σαν το μυρμήγκι με είχατε όλοι από καιρό. Κι εγώ που εγώ να θυμάμαι, χώρισα τα όντα θυμάμαι. Με το τίποτα πονέσει. Λοιπόν. Και μετά, τώρα ετοιμάζω το πασατέμπο του Στρατούλη και μετά από μια τόσο κουραστική ημέρα είπε λιγάκι να ξαποστάσει στην Ολομέλεια για να ξεσκάσει. Πήρε μια χούφτα ξηρούς καρπούς, κρούτσου, 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 κρούτσου και άρχισε να τρώει. Ο Μαριάς μιλούσε για το... για την αξιοπρέπεια του κοινοβουλίου, για το πώς θα ανεβάσουμε το κύρος του. Παρατάφτα, Στρατούλης από πίσω, είχε λιγουριάσει. Δεν τους δίνω Τσίπρας, και αυτά τα λεφτά παίρνουν τα 6 χιλιάρικα, τους παίρνουν τα 3 ο Τσίπρας, οπότε δεν μένει τίποτα. Και μόνο πασατέμπο παίρνουν. Και δεν είχε χρόνο γιατί τρέχει από τη Γαδά. Σε συγκέντρωση, από συγκέντρωση σε διαμαρτυρία, από διαμαρτυρία στη Βουλή, από τη Βουλή στην Κουμουνδούρα, από την Κουμουνδούρα. Πάει, ούτε βενζίνης δεν βγαίνουν του Στρατούλη. Τι σκιώδης υπουργός εργασίας και τέτοια. Πάει, τέλειος. Σου λέει, κάτσε εδώ στην Ολομέλεια να ξαποστάσω λιγάκι. Τι τρώει τώρα, ηλιόσπορο είναι ή πασατέμπο. Να, εδώ σε τέλο κάμπρα πρέπει να σε κάνουμε. Τι τρώει Στρατούλη, για βάλει να δούμε τι τρώει. Βάλει Στρατούλη να δούμε τι τρώει, Ανέστη, για βάλει τι τρώει. Τα παραμύθια σου τα μυστικά για τώρα. Και το κατάλαβα πως ήμουνα για σένα. Ο πασατέμπος σου για να περνάει η ώρα. Και το κατάλαβα πως ήμουνα για σένα. Καλά, σκιώδη υφυπουργέ εργασίας. Έλα, έλα, μη φωνάει μόνος. Κάνε μέρα στην Βουλή, μη φωνάει μόνος. Δεν το θέλει, δεν το θέλει, δεν το θέλει. Θέλει να είσαι πεζοδρόμιο, ρε παιδί μου. Θέλει, είναι, θέλει, δηλαδή έχει στο αίμα μου ταλαιπώρια. Θα σκάσαμε γίνει υπουργός, δεν θα τα αντέξει. Δεν θέλει, δεν θέλει. Υφυπουργάκο μπορεί να το σκεφτεί, υφυπουργάκος. Αφού έγινε και γκέρογλου μου, δεν θα γίνει ο Στρατούλης. Δεν θα τον κάνει υπουργό, υφυπουργό προστασίας του πολίτη. Θα μπερδευτούν οι διαμαρτυρόμενοι στους αστυνομικούς. Παίζει το Στρατούλη με μισκιάδα τον ΜΑΤ. Άρε αριστερά, τι έχεις κάνει! Όχι, ο Βενιζέλος που θα σας φέρει στην εξουσία και ο Σαμαράς. Δεν μιλάω για τα βίντεο εγώ τώρα γιατί βαρέθηκε η ψυχή μου να βλέπω βίντεο. Ροζ. Μετά τη μια είχαμε μηνύσει από τη Τζούλια. Τώρα θα έχω μηνύσει από τον Κασιδιάρη. Όχι, άστα. Άλλα βίντεο. Άλλα κόλπα. Βίντεο δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τη Μισελ, την Υπηρωτούλα, αυτή τη βλαχοπούλα, η οποία επιτέλους είδε ξέφωτο στο βάθος. Μισκιάζεσαι στα σκότη της λευτεριάς το φεγκοβολαστέρι της νύχτας. Το ξημέρωμα θα φέρει, κυρίες και κύριοι, με παπούτσια σκονισμένα από το χωματόδρομο. Εκουράστηκα για σένα. Όλο ποδαρόδρομο και τελικά να σου μπροστά, να σου μπροστά το ξέφωτο με τη στεριά. Μην περιμένετε το ξεκολλώ, ξέφωτο είπα. Δεν το λαδούμε. Είναι η Ελλάδα, είναι η Ελλάδα βρε παιδιά.
Μισελίνα, 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 είναι η Μισελ, η πυροτούλα, η πρώην, όχι, του πρώην βασιλιά, η βαφτισιμιούλα. Είδε το ξέφωτο και την Ελλάδα, ξέφωτο, επιτέλους. Και εσύ Τσίπρα, βαδί στο σκοτάδι, αθαμάνει ο Άρτας, Αρταλιέου Κυκλιέου. Του παιδιού μας τη χαρά. Πάτη Μισελ, να παίξει Μισελ, να παίξει Μισελ, να παίξει το ξέφατο. Σφαξαμε σκοτισμένα από κόμμα το δρόμο. Στεκόμαστε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σε ένα ξέφωτο και έχουμε δύο επιλογές. Ή θα πετάξουμε τις θυσίες του ελληνικού λαού στα σκουπίδια και θα ενστερνιστούμε τις νοοτροπίες και τις πρακτικές που μας φέραν εδώ που βρισκόμαστε, ή θα κοιτάξουμε μπροστά. Εγώ επιλέγω να κοιτάξω μπροστά. Να κάνω το επόμενο βήμα για τη Νέα Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Στου παιδιού μας τη χαρά σφάξαμε ένα γκόγκορα. Στου παιδιού μας τη χαρά. Μισελ, Μισελ η πυροτούλα, πού είδες το ξέφωτο γλυκιά μας η πυροτούλα? Έφαγανε ένα νόματι και μείνε και ένα κομμάτι. Θα συμμεριστούμε όμως την αισιοδοξία της, γιατί έρχεται η Μέρκελ, βγαίνουμε στις αγορές, είδε ξέφωτο, τα δε όλα. Τα φώτα μας αλλάξατε, μας πήγατε αλλού. Το ξέφωτο δεν είδαμε. Μισελίνα. Η Βουλή. Και όμως κυρίες και κύριοι, η Βουλή λέει πολλά ακόμα και όταν είναι βουβή. Μιλάγαμε για ενδοοικογενειακή βία τα προηγούμενα χρόνια. Φανταζόμαστε έναν βάναυσο σύζυγο ο οποίος ασκούσε βία στη γυναίκα του. Σήμερα αυτή η ενδοοικογενειακή βία. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, κάπου κάποιου συναδέλφου έχει το τηλέφωνο. Λίγο να το κλείσουμε. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η ποιότητα, η μορφή της ενδοοικογενειακής βίας στην Ευρώπη έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει οι κοινωνικές μας σχέσεις, έχει αλλάξει η επιστήμη, έχει αλλάξει η τεχνολογία, έχει αλλάξει ο πολιτισμός, έχουν αλλάξει οι μορφές της ζωής. Η σύγχρονη ζωή έχει φέρει άλλα προβλήματα στους ανθρώπους και δεν είναι πια αυτός ο βάναυσος μέθυρος, ο σύζυγος ο οποίος ακούσε τη γυναίκα του. Είναι, οι άνθρωποι είναι διαφορετικού πολιτισμικού και πολιτικού επίπεδου. Και πάνω απ' όλα βέβαια είναι μορφωτικού επίπεδου. Προγράμματα, το σώσει γραμμή, σώσει έχει στοιχεία, να σας δώσω και τα στοιχεία μετά στην δευτερολογία μου. Τα ξέρετε αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Είναι γεγονός ότι έχουμε υστερήσει μόνο σε ένα ξενό. Όπως λέτε κυρίες και κύριοι, συγχωρείτε, στην αρχή πίστεψαν πως πρόκειται για απενεργοποίηση των κινητών από εκείνο το σιπράγκαλο εκεί, το μηχάνημα που έβαλε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης δίπλα στην Ολομέλεια, οπότε απέργωνο, απενεργοποιεί τα κινητά. Παρά τα αυτά όμως, στη συνέχεια υπήρχε ένα πρόβλημα με μικροφωνικής και η Βουλή παρέμεινε βουβή. Κι όμως βουβή που ήταν πραγματικά έσπασε τα δεσμά της, γιατί υπήρχε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Μιλήσαμε για το ΣΟΣ, όπου έχουμε βία εναντίον των γυναικών και περισσότερο οικογενειακή βία.
ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών παραδέχτηκε ότι τα κρούσματα από την ημέρα που ήρθαν τα παλιά σκυλά της Τρόικας και χτύπησε η οικονομική κρίση στη χώρα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ δραματικά, θα έλεγα. Και μάλιστα ενημέρωσε ότι ήδη 12 κέντρα έχουν εγκαινιαστεί, οπότε μπορούν οι γυναίκες, στην ερώτηση έκανε η κυρία Ρεπούση, μπορούν οι γυναίκες εκεί να βρουν καταφύγιο, σπάζοντας τα δεσμά τους. Είπαμε και πάλι ότι το παιχνίδι πλέον είναι 50-50. Γυναίκες που υφίστανται αυτή τη βία, να ξέρουν ότι δύσκολα θα σταματήσει από τη στιγμή που απλώς ένα άντρα στο χέρι, δύσκολα θα σταματήσει και τούμπαλιν, βέβαια, αν και δεν βλέπουμε γυναίκες να σπάνιες περιπτώσεις να χυμάνε πάνω στους άντρες. Άρα λοιπόν, να σπάσουν τα δεσμά τους, να σπάσουν τη σιωπή τους και να καταγγείλουν, αν όχι καταγγείλουν, μπορούν να κρατήσουν και την ανωνυμία τους. Υπάρχουν 12 κέντρα τα οποία μπορούν να τις φιλοξενήσουν και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο, ίσως με αυτόν τον τρόπο, θα σώσουν και την οικογένειά τους. Γιατί παραμένοντας βουβή σαν την Βουλή, δεν λύνεται το θέμα. Αυτό λένε και οι περισσότεροι ειδικοί. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει αυτά τα προγράμματα, κακά τα ψέματα. Επισημαίνουμε και πάλι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κρούσματα σε μεγάλο βαθμό οικογενειακής βίας. Βία ιδίως εις βάρος των γυναικών. Και υφίστανται και τα παιδιά, καθώ είναι μάρτυρες σε σκηνές τις οποίες κουβαλάνε για όλη τους τη ζωή. Άρα λοιπόν, μην τρέφεστε με ψευδεστήσεις. Είπαμε, το παιχνίδι πλέον είναι 50-50. Η χειραφέτηση της γυναίκας ήρθε. Δουλειά έχουν και οι. Όσοι δουλέψαμε τέλος πάντων. Γι' αυτό σπάστε τα δεσμά σας και στα κέντρα ΣΟΣ μπορείτε εκεί τουλάχιστον να βρείτε τουλάχιστον το πρώτο διάστημα καταφύγιο μέχρι να δείτε πώς θα φτιάξετε πλέον τη ζωή σας. Αφήνουμε αυτό το σκληρό μήνυμα, πραγματικά, γιατί είπαμε οικονομική κρίση δημιουργεί πολλά προβλήματα. Θα μου πει τώρα λόγω οικονομικής κρίσης, είναι και αυτό επιπροσθέτως, όλα τα πράγματα. Έχουμε κρίση θεσμών, έχουμε το αξιακού μας κώδικα, κρίση οικονομική, έχουμε τα πάντα. Ενός κακού που λέει και η παροιμία, μύρια έπονται. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και κάτι πιο ευχάριστο, γιατί έχουμε εδώ ο τηλεοπτικός φακός της ζούγκλας και όχι μόνο συλλαμβάνει ζευγαράκια τα οποία δεν θέλουν να εμφανιστούν, αν δεν έχει σημασία όμως, μιας και τώρα πρέπει εμείς να προσέξουμε, ο άσωτος ιός επέστρεψε πάλι στην Δημοκρατική Αριστερά και ο Φώτης Κουβέλης, Φώτης Φανούριος Κουβέλης, ως καλός μπαμπάς έπρεπε να τον συγχωρήσει. Πήγε, έκανε την πασαρέλα του Ανδρέας, πήγε στην Ελιά, πήγε στην Εχλαδιά, πήγε στην Κερασιά, αλλά επειδή το μήλο κάτω τη μηλιά θα πέσει, μιλάει για τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, ξαναγύρισε πάλι στη μηλιά. Αφού το μήλο κάτω τη μηλιά θα πέσει, ξαναγύρισε στη μηλιά. Ο Φώτης Φανούριος Κουβέλης, ο στοργικός πατέρας, δεν έχει κανένα βέβαια, τον έβαλε στην Ευρωβουλή. Αλλά Αντρίκο μου, έκανε την κουτσουκέλα σου, πήγε. Επιστροφή σου λέει του ασώτου. Πού τον πιάσαμε τον Ανδρέα που κάνει προεκλογικό αγώνα. Από το κολονάκι, Ανδρέα μου, δεν γίνεται προεκλογικός αγώνας. Καλοί οι έρωτες, αλλά πρέπει να δουλέψεις τώρα, πας και να ψήφω. Ποιο θα ψηφίσει. Μπακογενέα ή Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε το βίντεο λίγο ελαφρώς. Πού είσαι, Ανδρέα. Πονά. Του. Καλή επιτυχία, Ανδρέα, από την καρδιά μας! Όχι στο κολονάκι, άγγιξε και μέσα στην οικία λαϊκή. Ξανθόπουλε, να δεις και τη φτώχεια, την κακομοιριά, τη δυστυχία! Κι εγώ σε καραπέρω, έχω να σου δώσω το θάνατο. Αφιερωμένο στον Ανδρέα και στην Αλεξία, να είστε καλά! Πάτσι, 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 πάτσι! Έρχομαι, μην φεύγετε, δεν ξέρω! Αν είναι μέρα, αν είναι νύχτα, θα έρθω κάποια στιγμή! Ανέβα, ανέστη, γεια σας, μπάτσι, μπάτσι. Και για χίλια χρόνια να μην γεράσουμε.
θα σας εξασφαλίσουμε. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα.